Από τον Ιανουάριο του 2015, όλα τα πλοία εντός των ΣΕΚΑ περιοχών και συγκεκριμένα εντός της Βόρειας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής θάλασσας, της Βόρειας θάλασσας και της Μάχης, αλλά και εντός της Βόρειας Αμερικής, 200 ναυτικά μίλια από τις Αμερικανικές και Καναδικές ακτές, θα πρέπει να μειώσουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο στα καύσιμα που κύχονται στο 0,1% από το σημερινό 1%. Η εφαρμογή των νέων ορίων χαμηλής περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα αποτελεί μια πρόκληση για τον κλάδο της ναυτιλίας. Όταν τα πλοία θα πλέουν στις εν λόγω περιοχές, θα έχουν μια πιθανή σειρά επιλογών εναλλακτικής χρήσης καυσίμων. Η πιο πιθανή χρήση είναι αυτή του Marine Gas Oil, που έχει περιεκτικότητα σε θείο 0,1%. Άλλες επιλογές είναι η χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης, που φτάνει στο 0,15% σε θείο, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως LNG και μεθανόλης ή η χρήση τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών θείου, ώστε τελικά να επιτευχθεί το αυστηρό όριο του 0,1%. Για την χρήση Marine Gas Oil μίλησε στο SBC ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Transbulk Management, Αλέξανδρος Χασαποδήμος. Το Marine Gas Oil με περιεκτικότητα μικρότερη του 0,1% σε θιάφη, που θα χρησιμοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του 2015 ως καύσιμο κίνησης στις περιοχές ΣΕΚΑ ζών, είναι περίπου 50% ακριβότερο στον τόνο συγκριτικά με το ως τώρα χρησιμοποιούμενο καύσιμο Low Sulfur Fuel Oil στις περιοχές αυτές. Αυτό, καθώς μπορούμε να καταλάβουμε, θα έχει άμεση επίπτωση στην αύξηση του κόστους μετακίνησης των βαποριών στις περιοχές ΣΕΚΑ ζών, το οποίο κατά συνέπεια ενδέχεται να έχει και αύξηση στους κόστους των εμπορευμάτων αυτά καθεαυτά. Πέραν του υψηλού κόστους, η χρήση του εν λόγω καυσίμου απαιτεί τεχνικές τροποποιήσεις αλλά και ειδικά λιπαντικά στις δεξαμενές καυσίμων. Από τεχνικής άποψης, επιπλέον του πρώτου, η χρήση Marine Gas Oil ως καύσιμο κίνησης απαιτεί τροποποιήσεις στα βαπόρια όσον αφορά τις δεξαμενές καυσίμων αλλά και το δίκτυο παροχής, καθώς επίσης και τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων χημικών λιπατικών για την προστασία και σωστή λειτουργία του κυρίου σφινητήρα. Ο νέος κανονισμός είναι σημαντικός για το περιβάλλον, ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Χασαποδήμο, θα πρέπει να επανεξεταστεί η εφαρμογή του. Ναι, μεν η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε, όπως προανέφερα. Από την άλλη μεριά, τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να εξετάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αφενός μεν αποτελεσματικά στην εφαρμογή τους και βεβαίως να είναι βιώσιμα. Δεδομένης μάλιστα και της γενικότερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που καθώς αντιλαμβάνεστε έχει αισθητά επηρεάσει και το τομέα της ναυτιλιακής αγοράς. Αναμφισβήτητα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη. Παρ' όλα αυτά, η οικονομική επιβάρυνση στα έξοδα των ναυτιλιακών εταιριών και ταυτόχρονα στο κόστος των εμπορευμάτων θα είναι αναπόφευκτη.